Πολλές φορές ακούμε για θαύματα του ταξιάρχη, για τα οποία δίνονται διάφορες ερμηνείες βάσει της πίστης και της προαίρεσης του καθενός από εμάς. Εμείς απόψε θα ακούσουμε και θα δούμε ένα θαύμα σε βίντεο που κατέγραψε συμπολίτης μας, το οποίο θα σχολιάσει ο διευθυντής του σταθμού μας, ο οποίος έκανε και το ρεπορτάζ, ο κύριος Μανώλης Γιανακέλος, όπως προανέφερα. Λοιπόν, κύριε Μανώλη Γιανακέλο, τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε το όλο θέμα? Καταρχάς θα τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν κάνει 2 εβδομάδες περίπου, ήρθε ένας άνθρωπος, οικογενειάρχης, ο οποίος κατάγεται από τη Γέρα. Είναι ο Ηλίας Μπάνης. Ντρεπότανε και φοβότανε να μας πει αυτό που ήθελε να πει. Του λέω, πες μου, τι θέλεις? Τώρα αν σας πω ότι έχω βιντεοσκοπήσει ένα θαύμα, δεν θα με πιστέψετε. Αλλά εγώ όμως, επειδή δεν έχω τη δυνατότητα, σας το έφερα για πιο ειδική, αν μπορείτε το βίντεο αυτό να το αναλύσετε. Πράγματι, ο άνθρωπος έφερε ολόκληρο το κομπιούτερ, το οποίο το πήραμε εμείς από μέσα, δεν βλέπαμε τίποτα. Τελικά το αναλύσαμε. Αλλά από ό,τι μας εξήγησε και από ό,τι θα φανεί και πάνω στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε, ο άνθρωπος αυτός έχει ένα εργαστήριο στο δρόμο μεταξύ Σκοπέλου, Παπάδου και Περάματος. Εκεί φτιάχνει διάφορα πραγματάκια, πύληνα, πλακάκια, διάφορα σχέδια και θέλησε να κατασκευάσει με ένα καλούπι που έφτιαξε αυτός τον ταξιάρχη. Για πρώτη φορά δηλαδή, για πρώτη δεν φορά. Έχει ξανακάνει για πρώτη κάτι φορά. Εκεί τώρα όταν έκανε το καλούπι, έκανε τον ταξιάρχη αυτό όπως ήταν με τα φτερά, με γύψο. Αφού ξεράθηκε ο γύψος, πήγε να τον βγάλει από το καλούπι. Πράγμα το οποίο έσπασαν τα φτερά του. Τον έβγαλε να κάνει κάποιο άλλο. Παίρνει τα φτερά του, τα πετάει σε μια σακούλα μέσα. Βγαίνει έξω και θα τον δούμε και σε βίντεο που βγαίνει έξω, να καθαρίσει το καλούπι. Αφού το καθαρίζει το καλούπι, πηγαίνει μέσα στη βρύση να το πλύνει. Όλα αυτά έγιναν σε ένα διάστημα 5 λεπτών. Όταν πήγε μέσα στη βρύση να το πλύνει το καλούπι, άκουσε ένα μεγάλο θόρυβο, από ό,τι μας λέει και πάνω στο ρεπορτάζ, σαν να ήταν ένα μεγάλο πουλί. Σαν φτερούγισμα. Ένα δυνατό βόμβο σαν να ήταν σεισμός και προς τη μην βλέπει στην είσοδο του χωρίσματος που χωρίζει τα δύο εργαστήρια, βλέπει μία μορφή ανθρώπου, περίπου 1,5 μέτρο από ό,τι μας λέει, αλλά αυτό το πράγμα για δευτερόλεπτα. Φώναξε μήπως είναι κανένας από τους γιους του, μάλιστα τον ένα τον λένε και ταξιάρχη, καμία απάντηση δεν πήρε. Βγαίνει έξω μέσα στο άλλο το δωμάτιο, ξαναφωνάζει, κανένας. Υπέθεσε ότι κάποιος τον έκανε κάποια πλάκα. Ο άνθρωπος αυτός όμως, λόγω ότι είναι έτσι λίγο πιο απόμοιρα εκεί το εργαστήριο, το οποίο έχει και ειδικοδομών, έχει και διάφορα τέτοια, έχει μία κάμερα έξω, μικρή κάμερα, φτηνή κάμερα, η οποία δεν είναι υψηλής ανάλυσης, η οποία καταγράφει συνέχεια, μέρα νύχτα καταγράφει. Το έβαζε σε ένα κομπιούτερ και καταγράφει. Όπως κάνουμε και εμείς. Πού τα πήγε που τα έβαλε μέσα στη σακούλα? Τα πέταξε μέσα σε μια σακούλα. Εκεί που πέταγε τα σκουπίδια. Α, στα σκουπίδια τα πήγε. Ναι. Πηγαίνει να δει το βίντεο για να δει ποιος ήτανε, μήπως τον έκανε κάποιος καμιά πλάκα και κρυγότανε. Και σε κάποια στιγμή βλέπει ένα πέταγμα, το οποίο είναι ο χρόνος του της εμφάνισης, ό,τι είναι αυτό θα το δούμε, είναι ένα 25ο του δευτερολέπτου. Είναι όπως λέμε εμείς ένα καρέ. Και μία εικόνα διάρκειας ενός δευτερολέπτου έχει 25 καρέ. Να φανταστείτε ότι το φλάσ της μηχανής που βγάζει φωτογραφίες είναι παραπάνω, είναι 2-3 καρέ το φλάσ, προλαβαίνουμε να αστράψουν τα μάτια μας. Αυτό το ένα καρέ, όταν θα το δούμε και πώς περνάει, δεν μπορούμε να το δούμε. Εμείς το βάλαμε σε 7 καρέ και πάλι δεν προλαβαίνει να το δούμε. Θα τα αναλύσουμε όμως όλα αυτά, θα τα δούμε κιόλας. Με αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αυτός από πέρυσι που του είχε γράψει, μας το έφερε φέτο, διότι δεν μπορούσε να ησυχάσω, έπρεπε να το πω. Παρόλο που του είπε σε διαφόρους παπάδες και αυτό, άλλοι τον πίστεψαν, άλλοι δεν τον πίστεψαν, ή πολλοί λέει τον πίστεψαν. Θα πάμε όμως να δούμε τώρα το βίντεο το ένα, θα πάμε στο δύο βίντεο, το οποίο έχει το περπάτημα του ανθρώπου που βγαίνει έξω. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο έξω που βγαίνει να καθαρίσει το καλουπάκι. Εκεί είναι η αυλή του. Και έχει και ένα, από ό,τι βλέπουμε, ένα βανάκι έξω,
ένα τροχόσπιτο που το είχε αραγμένο. Και η κάμερα συνέχεια παίρνει, έγραφε, συνέχεια συνεχώς. Έχει την καταγραφή. Ο άνθρωπος αυτός από την ώρα που κάνει την εμφάνισή του για να βγει και να φανεί ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου, από την ώρα που έκανε την αρχή που έβγαινε, απαιτούνται περίπου 15 καρέ. Μιλάμε ότι ούτε μισό δευτερόλεπτο. Αν θα πάμε όμως τώρα να δούμε μια άλλη εικόνα, να δούμε μια διπλή εικόνα, ο άνθρωπος αυτός τώρα έχει φύγει. Εδώ έχουμε μια διπλή εικόνα. Από τη μια είναι ο άνθρωπος, ο οποίος βγαίνει, είδαμε η φυσική μορφή του ανθρώπου και η φυσική καταγραφή του ανθρώπου, ότι καταγράφεται, βγαίνει και πάει να κάνει κάποια δουλειά. Κάτι του γίνεται. Στο πρώτο πλάνο όμως βλέπουμε ένα φλασάρισμα. Αυτό το φλασάρισμα είναι αυτό το οποίο κατέγραψε η κάμερα μέσα σε ένα καρέ. Απλώς το βάλαμε έτσι για να φανεί το πόσο γίνεται, αλλά αυτό το φλασάρισμα όμως που βλέπουμε τώρα είναι 7 καρέ. Αν βάλουμε ένα καρέ, δεν το προλαβαίνει κάποιος να το δει. Λέει το frame πολλαπλασιασμένο. Τι είναι το frame? Αυτό που λέμε, το καρέ. Το καρέ. Ναι. Ένα frame είναι ένα 25 του δευτερολέπτου. Έτσι τα λέμε εμείς. Και 25 frame, 25 καρέ όπως τα λέμε, είναι ένα δευτερόλεπτο. Φανταστείτε να πείτε ότι ένα. Μέχρι να πούμε ένα, εμείς έχουν περάσει 25 frame. Δηλαδή είναι ο χρόνος ασύλληπτος. Δηλαδή όμως, τεχνικά είναι κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί, που σας εντυπωσίασε. Είστε τεχνικός χρόνια Δεν μπορεί. Δηλαδή, εάν πει κάποιος να φτιάξει ό,τι ώστε να βάλει εκεί μέσα τώρα, όπως το βλέπουμε σταθεροποιημένο. Όταν θα το παρακολουθείς κάποιος προσεκτικά, είναι, φαίνεται πραγματικά, ένα ανθρωπάκι. Στο κάτω μέρος, στο δεξιό πόδι, φαίνεται στο κάτω ένα άστρο. Θα το δούμε και σε μεγέθυνση. Μπορούμε να το δούμε σε μεγέθυνση, αν θα βάλουμε την φωτογραφία τη μεγενθυμένη, όπως είναι η έξι φωτογραφία. Αυτό το μεγενθύναμε. Βέβαια φαίνεται θολό. Όταν μεγενθύνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ψηλή ανάλυση, θολώνει. Η κάμερα αυτή είναι των 20 ευρώ. Το κόστος της είναι 20 ευρώ. Δεν μπορεί να έχει ψηλή ανάλυση. Αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε στα κάτω που είναι τα πόδια. Είναι ένα πράγμα σαν άστρο να λάμπει. Πίσω οι φτερούγες του, μία ζώνη στο μέσον με τα πόδια του και σαν να φοράει μία μπλούζα η οποία να φαίνεται εδώ πέρα το καρέ του με το στόμα του. Αυτή είναι η μεγενθυμένη φωτογραφία. Μπορούμε να τη δούμε όμως και σε μικρή, χωρίς μεγένθηση, όπως την κατέγραψε η κάμερα, σε μακρινό πλάνο, όπως είναι αυτό εκεί πέρα. Πάντως μπορεί όποιος θέλει να έρθει να το δει. Εμείς θα καλέσουμε απόψε εδώ πέρα οποιονδήποτε επιστήμονα που έχει παραπάνω γνώσεις από εμάς. Αν μπορεί να βελτιώσει την ανάλυση, αν μπορεί να το μεγενθύνει, όχι μόνο επιστήμονα που να είναι σε κομπιούτερ απάνω, και θα παρακαλούσαμε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, αν θα μπορούσε να συμβάλλει, να συμβάλλει. Είμαστε στη διάθεσή τους και τα βίντεο και εμείς να βοηθήσουμε. Επιπλέον όχι μόνο από απόψεως επιστήμης, αλλά ακόμα και από απόψεως θεολογίας. Διότι αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίστηκε είναι σε ένα δευτερόλεπτο και μετά ξαφανίζεται. Επιπλέον, ακριβώς μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίστηκαν και ακόμα ένα πράγμα, το οποίο δεν μπορώ να το εξηγήσω τι είναι. Να το πω ότι είναι ένα κουνούπι μεγάλο, μαύρο, δεν είναι, γιατί είναι μεγάλο. Εάν θα πάμε να το δούμε, που το ονόμασα εγώ, ας πούμε, ανεμοπτερά, και αν πάμε στην τρίτη κάμερα, το βλέπετε ένα πράγμα που πετάει. Ναι, ναι. Αυτό το πέταγμα που γίνεται τώρα είναι ότι εάν το αναλύσουμε σε χρόνο ενός καρέ, να ξαναπετάξει λιγάκι έτσι. Έτσι, βλέπουμε επάνω, πάει τη μια φορά επάνω, εδώ. Εάν πατήσουμε το δεύτερο καρέ, το δεύτερο, δηλαδή το έκα, μεταβάλλεται και πηγαίνει κάτω. Που δεν είναι λογικό. Κάτω, αφύσικο. Αφύσικο, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο τρίτο καρέ μεταβάλλεται δεξιότερα, στο τέταρτο καρέ εξαφανίζεται. Και αν το βάλουμε δηλαδή σε κίνηση αυτό το πράγμα, καρέ-καρέ, σε κάποια κίνηση επαναλαμβανόμενη, βλέπουμε και ξεπετάνε και τα τρία πράγματα. Για να το βάλουμε ξανά να το δούμε σε κάποια κίνηση, το βλέπουμε. Δηλαδή δεν γίνεται να πετάξει από εκεί κάτω απάνω, μέσα σε χρόνο ενός καρέ. Δηλαδή δεν είναι κάτι υγιεινό, τεχνικά δεν υπάρχει περίπτωση. Είδαμε ο άνθρωπος πώς περπατάει γήινα. Πώς περπατάει ο άνθρωπος γήινα, βγαίνει έξω και για να πάρει ακριβώς τη μορφή αυτή που πήρε. Αυτή η όψη που φαίνεται, που είναι φαίνεται καθαρά και ο άνθρωπος την όψη που είδε, δηλαδή δεν βασιστήκαμε μόνο στο βίντεο, αυτό το οποίο μας έφερε ο άνθρωπος,
Αλλά βασιστήκαμε και στην όψη που είναι ο άνθρωπος που θα τον ακούσουμε και θα το λέει. Και στο θόρυβο και στο φτερούγισμα. Και στο θόρυβο και στο φτερούγισμα. Και μάλιστα μας είπε ότι σήμερα ξελάφρωσα, δηλαδή πήρα 100 χρόνια ζωή απάνω μου. Που μας το έφερε. Μας είπε. Και που το αυτό και που αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ήθελα να το έχω κλειστό μέσα μου ένα τέτοιο φαινόμενο. Αυτό είναι. Αυτό, δεν μπορεί άλλο αυτό. Δηλαδή και εγώ που το είδα τεχνικά. Όντως, δεν μπορέσατε να το εξηγήσετε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω και το μόνο πράγμα που καταλήγω λέω ότι όντως είναι θαύμα. Θα μπορούσαμε όμως να πάμε να δούμε και τον ίδιο το τι λέει, έτσι. Ναι, θα αν έχουμε το ρεπορτάζ έτοιμο, να το δούμε. Ναι, πώς το φτιάξατε αυτό το καλό. Με σιλικόνι. Με σιλικόνι. Λοιπόν, έριξα μέσα γύψο για να βγάλω αυτή την εικόνα. Ναι. Ταξιάρι. Την ώρα που πήγα να το ξεκαλοπώσω, έσπασα τα δύο τα φτερά από εδώ. Μάλιστα. Έπιασα από εδώ. Τα έβγαλα και τα πέταξα μέσα σε μια σακούλα. Μάλιστα. Εδώ δίπλα που είναι. Παίρνω το υπόλοιπο κομμάτι, βγαίνω απ' έξω, το καθάριζα έτσι και ύστερα σκέφτηκα να το πλύνω λίγο με το νερό. Και μπαίνω μάλιστα μέσα απέναντι, έχω μια βρύση μεγάλη. Βγήκατε απ' έξω. Βγήκα έξω. Ναι, πάμε να δούμε. Βγήκα εδώ στο το σημείο, εδώ πέρα είχα ένα τραπέζι. Ναι. Και έφτιαχνα πάνω αυτό το σωματάκι. Και σκέφτηκα να πάω να το πλύνω μέσα στη βρύση. Γιατί είχε υπολείμματα από γύψο. Μάλιστα. Σε ποια βρύση το πλύνατε? Σε αυτό το σημείο έπιασα να καθαρίζω το σώμα το καλοπάκι και ακούω ένα θόρυβο. Δηλαδή το καθαρίζετε για να φτιάξετε άλλο? Όχι, το καθάριζα από τα υπολείμματα από το γύψο που είχε. Μάλιστα. Και ακούω ένα τεράστιο θόρυβο σαν σεισμός και ένα πέταγμα σαν να πετάει ένας πελεκάνος, δυνατό. Μάλιστα. Και βλέπω εκεί απέναντι ένα πρόσωπο, εμφανίστηκε μπροστά στη σακούλα που πέταξε τα φτερά. Και δεν πήγε το μυαλό μου ότι ήταν κάποιος κάτι τέτοιο πράγμα να πούμε. Φαινόταν σαν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος γύρω στο 1,50 πρέπει να ήταν, κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Νόμιζα ότι ήταν ένας γιος, έτσι νόμιζα. Μετά πήγατε εκεί. Πάω εκεί. Φωνάζω τα ονόματα των παιδιών μου. Τίποτα. Βγαίνω προς τα έξω. Το ένα Ραφαήλ, ταξιάρχης, είναι η μικρή της αυτή που έχω. Τελικά. Δηλαδή ο ένας Ραφαήλ και ο άλλος ταξιάρχης. Ναι, και έχω κι άλλος. Μάλιστα. Στρατή, Γιάννη, Γιώργο. Λοιπόν, βγαίνω έξω, φώναζα εκεί, τίποτα, κανένας ψυχή. Και λέω, κάτσε να πάω να δω το καταγραφικό, να δω ποιος ήρθε. Μάλλον πλάκα με κάνει κάποιος. Εσείς πιστέψατε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος? Αυτό πίστεψα, ναι, πραγματικά. Λέω, κάποιος θα ήταν και δεν μιλάει. Και μόλις πήγα και είδα το καταγραφικό, τον είδα που έβγαινε απ' έξω. Ήταν όμως στιγμαίο, ήταν πάρα πολύ στιγμαίο. Ήταν μέσα στο 42ο δευτερόλεπτο αστραπή, πώς θα το πω εδώ. Ναι. Ίσα που προλαβαίνετε. Εμείς το αναλύσαμε, θα τα πούμε πώς είναι δηλαδή. Ακριβώς. Είδα και τα φτερά του φαινόταν και τα πάντα, και το σπαθί και όλα. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω. Και το έχω πει και σε πάρα πολλούς, και σε παπάδες και ξέρω εγώ. Σας πίστεψαν? Οι πιο πολλοί ναι. Πράγματι. Και το έδειξα κιόλα στο βίντεο. Από εκεί και πέρα όμως δεν σταματήσατε το έργο για να τον κάνετε αυτό επιτέλους τον ταξιάρχη, έτσι το κάνατε. Να το δούμε. Πολύ αστέρα, ναι, πάμε να το δούμε. Ηλία, τελικά πώς πετύχατε αυτό το στόχο, το κάνατε με γύψο το μετά? Το έκανα με πολύ αστέρα, δεν ξαναπατάω τίποτα. Το έκανα με πολύ αστέρα και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και τα χαρίζω, δεν τα πουλάω. Τα δίνω έτσι. Ποια είναι τα συναισθήματα από τότε που έγινε αυτό το περιστατικό? Έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Πράγματι, δηλαδή, ψυχικά έχω πάρει 100 χρόνια ζωής, που λέμε. Έχω αποκτήσει μεγάλη πίστη. Άσε που πάντα πίστευα, αλλά τώρα είμαι ακόμα πιο δυνατός. Πάντως, εμείς τεχνικά δεν μπορούμε να το αναλύσουμε ότι κάποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Φαίνεται, όπως φαίνεται, είναι ένα θαύμα. Δεν είναι. Ακριβώς αυτό λέω κι εγώ. Και δεν με έχει τύχει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Πρώτη φορά το μου συμβαίνει. Έχετε κάνει και ακόμα ένα το οποίο το έχετε. Τι θα το κάνετε αυτό? Αυτό το πρωτότυπο. Ναι, αυτό το πρωτότυπο θα μείνει στην ιστορία ως κοιμήλιο, ας το πούμε. Δεν πρόκειται για να το αποχωριστώ, ας πούμε, καμιά φορά. Ο θόρυβος αυτός που είπατε ότι ακούσατε, σε αυτό το σημείο ακριβώς ήταν στην πόρτα αυτή. Που τον είδατε στην πόρτα αυτή ακριβώς, έτσι. Ακριβώς εδώ. Σε ποιο σημείο? Εδώ ήταν η σακούλα που πέταξε τα φτερά. Ναι. Και ήρθε ακριβώς εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Εγώ ήμουν απέναντι στην βρύση. Μάλιστα. Και είδα το πρόσωπο αυτό, το σώμα του είδα γύρω στο 1,50 βέβαια. Αλλά το είδα στιγμιαία. Δεν φύγει όμως το μυαλό μου σε τέτοιο πράγμα, το ξαναλέω. Δηλαδή πιστέψατε ότι κάποιος ήταν? Κάποιος λέω είναι, κανένας πιτσιρικάς, κάποιος. Αυτό. Και τι σας έκανε να πάτε να δείτε το βίντεο αυτό το καταγραφικό που έχετε απ' έξω, να μας δείξετε που καταγράφει? Βεβαίως.
βεβαίως. Με έκανε το εξής θέμα. Ότι λέω κάποιος ήρθε στο μαγαζί, με έκανε ξέρω εγώ πλάκα και λέω κάτσε να πάω να δω ποιος ήταν. Και μόλις είδα το καταγραφικό, είδα το συμβάν αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή, εδώ πέρα είμαστε πλέον στην αυλή, όπου φαίνεται ένα αυτοκίνητο. Εδώ. Ένα βανάκι, το οποίο το είχατε σε ποιο σημείο? Σε αυτό το σημείο το είχα εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο. Σε αυτό εδώ πέρα. Και η κάμερα που κατέγραφε... Είναι εκείνη απέναντι. Η κάμερα. Αυτή το κατέγραφε. Δηλαδή αυτή την κάμερα την έχετε σαν καταγραφικό και καταγράφει συνέχεια... Καταγράφω συνέχεια, 24/24. Και την έχετε βάλει για κάποια κλοπή, έτσι? Ακριβώς, μην είναι κανένας και μπει μέσα και ξέρω εγώ. Και αυτό που σας τρόμαξε εσάς είναι ο θόρυβος. Ο θόρυβος ήταν, σου λέω ένα πράγμα, σαν σεισμός, σαν ένα δυνατό, σε μια δυνατή βουή. Και ένα πέταγμα, σαν να πέταγε κάποιος πελαργός, πελεκάνος, ξέρω. Όλα αυτά όμως είδατε και μία όψη. Την όψη την είδα εκεί σε αυτό το σημείο. Αλλά σου λέω δεν πήγε το μυαλό μου σε αυτό το πράγμα. Δεν νόμιζα κάποιος άνθρωπος είναι, πού να ξέρω εγώ. Βγήκατε να αναζητήσετε, δεν είδατε δεν τίποτα. Είδα τίποτα ψυχή δεν είχε. Και λέω, δεν γίνεται, κάποιος είδε και κρύφτηκε, δεν υπάρχει θέμα. Να τον δούμε στην κάμερα, αυτό είπατε. Και πήγα μέσα και το είδα στο καταγραφικό και το είδα που έβγαινε ακριβώς αυτό το σημείο. Έτσι. Και μέχρι εδώ, σε αυτό το σημείο, εξαφανίστηκε μετά. Δεν πήγε από εδώ εκεί, ας πούμε. Μάλιστα. Σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο. Είναι. Και αυτό έγινε στο 42ο δευτερόλεπτο. Ναι, μέσα στο 42ο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, σε πόση ώρα εσείς, από τον καιρό που πλένατε και το είδατε, μετά έγινε αυτό? Μόλις το είδα εκεί στην πόρτα, βγήκα έξω. Μετά από 3-4 λεπτά, 5 λεπτά, κάπου εκεί. Δηλαδή, από την ώρα που πετάξατε τα φτερά, ναι. Την ώρα που πήγατε να ξεπλύνετε το καλουπάκι, ναι. Την ίδια ώρα γίνανε όλα αυτά. Περίπου μέσα σε 5 λεπτά γίναν. Μέσα σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά. Τα έχει καταγράψει και το καταγραφικό. Ακριβώς τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Βέβαια, αυτό δυσκολευτήκατε να το δημοσιοποιήσετε, έτσι. Τι φοβήθηκατε? Μην με πάρει στο ψηλό και δεν. Ξέρω εγώ. Μην με λένε ότι. Αν δεν είχα το καταγραφικό, το βίντεο, δεν πρόκειται να το έλεγα πουθενά. Μάλιστα. Αλλά επειδή είχα αυτό το στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, ζητήσατε εσείς τη βοήθειά μας και εμείς με τις αναλύσεις που κάναμε, καταλήξαμε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να παρουσιαστεί. Όχι. Είναι ένα πράγμα που δεν έχει στα χρονικά. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ. Δεν έχω δει καμιά φορά στη ζωή τέτοιο πράγμα. Ένας άνθρωπος για να βγει από αυτή την πόρτα μέχρι που να έρθει εδώ πέρα χρειάζεται 15 καρέ. Ενώ αυτό έγινε σε ένα καρέ. Ένα καρέ σημαίνει ένα 25ο του δευτερόλεπτο. Το ξέρετε? Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, για αλήθεια, αλήθεια. Και έχω εκπλαγεί με αυτό το πράγμα. Πάντως, και φοβάμαι και να το χάσω κιόλας. Γιατί άμα το χάσω μετά τι θα γίνει? Πρέπει να το έχω συνέχεια γραμμένο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σε στικάκια δηλαδή να το γράφω. Για να μην χαθεί. Θα το κρατήσουμε εμείς. Άμα μπορείτε, την καλύτερη δουλειά θα κάνετε. Πάντως, εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι και η γιορτή του. Ναι. Και εγώ θα πάω τώρα σε καμιά ώρα, ετοιμάζομαι να πάω να ράψω το κερί μου. Και να προσκυνήσω. Λοιπόν, εύχομαι ότι το ξέρεις να σας έχει πάντα καλά. Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αυτό και εγώ θέλω. Όλο τον κόσμο, όχι μονάχα εμένα. Είδαμε λοιπόν τις δηλώσεις του κυρίου Μπάνη. Καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει, έτσι δεν είναι, κύριε Γιαννακέλο? Εγώ με όσα τα δεδομένα που ξέρω και όσα τεχνικά ξέρω, το ερμήνευσα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εμφανιστεί, ό,τι ήταν αυτό, τεχνικά σε ένα frame. Και έχουμε και τη μαρτυρία του ιδίου. Διότι αν δεν είχαμε τη μαρτυρία του ιδίου, τότε δεν θα γινόταν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε το θέμα, θα το εξετάσουμε και από Δευτέρα εις βάθος. Και όπως είπαμε, θα καλέσουμε και τον Παπαστρατή, από τον ταξιάρχη. Είναι άνθρωπος ο οποίος κατέχει. Και άλλους τεχνικούς. Θεολόγους, θα καλέσουμε κάποιους τεχνικούς. Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, τεχνικοί οι οποίοι να έχουν άλλα μέσα. Να κάνουν αναλύσεις. Ξέρω εγώ, αυτά που λέμε ότι παίρνει μια φωτογραφία και την κάνει έγχρωμη και την αναλύει. Όποιοι είναι δεκτοί να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα, διότι όντως σημαίνει ένα θαύμα, το οποίο πιθανόν να έχει καταγραφεί και πρώτη φορά στην ιστορία, στον κόσμο. Να έχει γίνει καταγραφή τέτοιο πράγμα. Πιθανόν, σε βίντεο.